Και θα παραμείνουμε στο αστυνομικό δελτίο. Ναι. Δελτίο να θα πάμε στο Μιχάλη τον Τεζάρη. Με συγχωρείς που πάθησα πάνω σου. Όχι, δεν πειράζει. Θα τα βρούμε τα πατήματά μας σήμερα. Γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος παρακολουθεί την υπόθεση η οποία απασχολεί τις ελληνικές. Έχει μια αποκλειστική είδηση. Μιχάλης, μια έκτακτη είδηση. Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, από μια έκτακτη είδηση, καθώς συναγερμός σήμανε και την ελληνική αστυνομία από καταγγελία πραγματοποίησε μια 38χρονη γυναίκα για απόπειρα αρπαγής ενός παιδιού μόλις 2 ετών την ώρα που το έδωσε στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικές πληροφορίες, μια άγνωστη γυναίκα, σύμφωνα με την καταγγελία, προσέγγισε το αυτοκίνητο που ήταν στοχευμένο στην οδό Μεϊντάνη στο κέντρο της Αθήνας και προσπάθησε να αρπάξει το παιδί. Έντρομη 38χρονη, η οποία είναι θεία του δίχρονου αγοριού, αντιλήφθηκε την πρόθεση της άγνωστης γυναίκας και έβαλε τις φωνές με αποτέλεσμα εκείνη να τραπεί σε πηγή. Σε κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνουμε, η γυναίκα μετέβη στο τμήμα ασφαλείας Ακροπόλεως και καθήγγειλε το γεγονός. Αυτό πλέον που μένει να διερευνηθεί είναι οι αρχές θα πούμε ότι διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το ποιο άτομο θα επιχειρούσε να αρπάξει το ηλικίας 2 ετών αγοράκι και να πούμε πως το συμβάν σημειώθηκε σήμερα πληροφορίες που έχουμε την Παρασκευή 12 Αυγούστου.